Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. CNews, θυμίζω κυρίες και κύριοι ότι αυτή εδώ η εκπομπή είναι μια κοινή προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσσα από τη Δυτική και του Σέντερα από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Είχα προλογίσει ότι μετά τις διαφημίσεις κοντά μας θα είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα στους τηλεθεατές και από τις 3. Και χαίρομαι που τα λέμε διαζώσεις, διότι τα λέγαμε χρόνια πολλά. Έτσι, από τότε πριν ακόμη μπούμε στα μνημόνια. Και μετά μπήκαμε και στα μνημόνια και πριν ξεκινήσουμε, να σας δώσω συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνετε με τους τρεις τηλεοπτικούς σταθμούς. Γιατί για μας το ΜΕΡΑ25 η περιφερειακή τηλεόραση είναι η μοναδική ελπίδα ενημέρωσης μέσα από οθόνη και ήχο. Γιατί τα συστημικά κανάλια της Αθήνας εξαπατούν, δεν ενημερώνουν. Ο περιφερειακός τύπος, η περιφερειακή τηλεόραση, το περιφερειακό ραδιόφωνο είναι μια ανάσα. Γιατί έχετε αυτόν τον αποκλεισμό και δεν θέλουν τα κεντρικά κανάλια να έχουν αυτή την πολυφωνία? Είναι επειδή ασκείται έντονη κριτική, αποκαλύπτεται και θέματα των οικονομικών συμφερόντων, των μετόχων? Ποιος είναι ο λόγος που σας αποκλείω? Ο ίδιος ο ολιγάρχης έχει ένα κανάλι, μία εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, για να μας χαρατσώνει, μία εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, για να μας ξαναχαρατσώνει. Έτσι, μπορεί να είναι και εφοπλιστής, μπορεί να είναι μεγαλομέτοχος στα δημόσια έργα. Αυτός δεν ήταν ο ορισμός της διαπλοκής εξ αρχής. Ελέγχεις την ενημέρωση για να εκβιάζεις το πολιτικό σύστημα, για να παίρνεις business. Όταν λοιπόν έχεις κανάλια τα οποία βασίζονται σε αυτό, ουσιαστικά δεν υπάρχει ενημέρωση. Υπάρχει μόνο χειραγώγηση της κοινής γνώμης και του πολιτικού συστήματος εκ μέρους προσοδοφόρων. Δεν υπήρξε... Είναι ο ορισμός της ολιγαρχίας. Δεν υπήρξε καμία επιδίωξη επικοινωνίας όσο οφείλουν τα μέσα να έχουν με όλα τα κόμματα με εσάς? Υπήρξε κάποια επικοινωνία? Μα θα χάσουν το μισθό τους. Είναι πολύ απλό. Αν με βγάλουν εμένα στο κανάλι του κυρίου Βαρδινογιάννη και πω αυτά που λέω για τον κύριο Βαρδινογιάννη, αυτοί οι άνθρωποι, οι συνάδελφοί σας που θα με βγάλουν, θα χάσουν το μισθό τους. Είναι πολύ απλό. Μάλιστα. Για να πάμε λοιπόν να δούμε όλοι τα θέματα της επικαιρότητας με αυτές τις δυνατότητες που έχουμε εμείς στη Βόρεια Ελλάδα να σας παρακολουθήσει ο κόσμος εδώ και να σας ακούσει και βέβαια διαδικτυακά παντού. Το μεγάλο θέμα είναι το Qatar Gate. Πριν όμως φτάσουμε σε αυτό, ήταν μεγάλο θέμα να έχουμε ένα παγκόσμιο κύπελο πάνω σε πτώματα. Εμείς το στυλιτεύσαμε από την πρώτη στιγμή, δεν μπορούμε να μιλάμε ο αθλητισμός που ενώνει, έτσι, και δημιουργεί συνθήκες ειρήνης και, αν θέλετε, μια υγιής διαδικασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας να γίνεται αυτό το πρωτάθλημα πάνω στα πτώματα. Ποια είναι η άποψή σας? Νομίζω ότι η FIFA έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στο ωραίο άθλημα που λένε, στο όμορφο άθλημα που λένε οι Βρετανοί. Δεν είναι μόνο τώρα, είναι μια σειρά επιλογών. Πέραν όμως αυτού, γιατί το Qatar Gate έχει να κάνει με τις Βρυξέλλες, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είναι μόνο το θέμα της κυρίας Καλή. Επιτρέψτε να πω ότι, για όποιον ξέρει τις Βρυξέλλες, όλα αυτά είναι απολύτως προβλέψιμα. Για σκεφτείτε. 40.000 άνθρωποι, υψηλόμισθοι. Οι λομπίστες, λέτε τώρα. Οι λομπίστες. Mm-hmm. Ζουν στις Βρυξέλλες για να κάνουν τι? Να επηρεάζουν τους ευρωβουλευτές, τους κομισάριους, τους διάφορους δερβέναγες και γραφειοκράτες και να τους οθούν σε πράγματα που δεν θα γινόντουσαν αλλιώς. Δηλαδή, πράγματα που η κοινή γνώμη της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας κτλ. Δεν θέλει. Αυτή είναι η δουλειά τους. Πληρώνονται γι' αυτό. Και μην ξεχνάμε επιπλέον ότι η Κομισιόν, που ουσιαστικά παίρνει τις μεγάλες αποφάσεις, καταρχάς δεν λογοδοτεί σε κανένα κοινοβούλιο. Ούτε στο Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο δεν δικαιούται, είναι το μοναδικό κοινοβούλιο στην ιστορία της ανθρωπότητας, που το ξέρετε, δεν δικαιούται να νομοθετεί. Ναι ή όχι, λέει. Και όταν πει όχι, η Κομισιόν μπορεί να πει ναι μετά. Είναι δηλαδή ένα σύστημα ενορχιστρωμένης διαφθοράς. Οπότε, εμείς στο ΜΕΡΑ25 δεν τρίβουμε τα μάτια. Άρα, δηλαδή, η υπόθεση του Qatar Gate, της κυρίας Καϊλή και των υπολείπων, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Κορυφή του παγόβουνου. Τι έχει από εκεί και κάτω? Κοιτάξτε, αδιαφάνεια. Αδιαφάνεια, Πλήρης αδιαφάνεια. Δηλαδή, είναι υποκριτικό τώρα αυτό που λένε ότι θα θωρακίσουμε τους θεσμούς. Εγώ έχω να σας πω το εξής. Οι λομπίστες θα πρέπει να ελέγχονται και οι ευρωβουλευτές να καταθέτουν το πρόγραμμά τους, ποιους βλέπουν και τι κάνουν. Αυτό το έχουν. Ναι. Είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν ποιον είδαν πότε. Τι είπαν.
Ποιο είναι το κοινό project. Τι συζητήθηκε. Αυτό και δεν μπορείς κιόλας να το δηλώνεις. Κοιτάξτε, όταν έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι σχεδιασμένο να είναι διαφανές, πρέπει να σας πω, στους 5-6 μήνες που είμαστε στο Υπουργείο Οικονομικών, μπορώ να σας διαβεβαιώσω και μπορώ να το αποδείξω κιόλας, ότι για όλες τις μεγάλες αποφάσεις που παίρνονταν μέσα στο Eurogroup, που αφορούσαν τις τύχες ενός ολόκληρου λαού. Τότε μας είχαν τη θηλιά. Και σήμερα μας την έχουν. Και σήμερα παίρνονται αποφάσεις μεγάλες στο Eurogroup. Πρώτον, όχι μόνο δεν γνωρίζετε εσείς τι γινόταν εκεί μέσα. Όχι μόνο δεν κρατιώσαν πρακτικά κάτι το οποίο το ανέδειξα και γι' αυτό κατέγραφα, μαγνητοφωνούσα και το ξέραν όλοι. Και κατηγορηθήκατε γι' αυτό μετά. Τιμή μου είναι. Ναι, ναι. Δουλειά εκείνη ήταν να βγάζουν πρακτικά. Ναι, γιατί στην ουσία ένας υπουργός είναι τα μάτια και τα αυτιά των πολιτών. Έτσι είναι πρέπει δυνατόν. Να είναι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Κάποιοι λέγανε τι υποκλοπές. Όταν εμείς είμαστε 10 άνθρωποι. Ξέρετε ότι αυτό που έκανε ήταν απολύτως νόμιμο, σύμφωνα με τον Άριο Πάγο. Κατά την άσκηση, λέει ο Άριος Πάγος, των καθηκόντων σου ως δημόσιος λειτουργός, έχεις κάθε δικαίωμα να καταγράφεις τι λέγεται εφόσον αφορά το δημόσιο συμφέρον. Και να το πω διαφορετικά. Οι ευρωβουλευτές την εποχή εκείνη. Το ξέρετε ότι δεν είχαν ιδέα για το τι γινόταν μέσα στο Euro. Ούτε απέκτησαν ποτέ μετά. Οπότε έχεις ένα σύστημα το οποίο είναι μέσα στο σκότος, με τεράστια ποσά χρήματος να διακινούνται και πολύ μεγάλη εξουσία. Αν συνδυάσεις το χρήμα, την εξουσία και το σκοτάδι, ξέρετε τι γίνει. Η απόλυτη διαφθορά. Η Εύα Καϊλή είναι το εξελαστήριο θύμα. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω την υπόθεση. Όταν μιλάς για την κορυφή του Παγόβουνου, έτσι, δεν είμαι νομικός, δεν είμαι δικαστής, δεν είμαι ανακριτής, δεν θέλω να ασχοληθώ με πρόσωπο. Απλά λέω ότι η αρχιτεκτονική των Βρυξελών είναι φτιαγμένη για να δημιουργούνται τέτοιες υποθέσεις. Μάλιστα. Άρα όμως έχουμε ένα θέμα που διεθνώς μας διασύρει. Ήδη μας πυροβολούν τα διεθνή μέσα και όλοι για το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών. Έρχεται και αυτό, δεν κάνει καλό στην εικόνα της χώρας. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτό. Για πείτε μου. Δεν νομίζω ότι ευθύνεται η Ελλάδα για την κυρία Καϊλή. Ούτε ο ελληνικός λαός. Ακούγεται όμως η Ελλάδα άσχημα πάλι έξω, έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, ο ρατσισμός και ο μισελληνισμός εδραιώθηκε το 2010. Όταν η κυρία Μέρκελ είπε ψέματα στο γερμανικό κοινοβούλιο, λέγοντας ότι το μνημόνιο, εκείνο το πρώτο τεράστιο μνημονιακό δάνειο που δέχτηκε ο κ. Παπανδρέου, ήταν ένα δείγμα αλληλεγγύης προς τους Έλληνες, αυτό ήταν ένα τεράστιο ψεύδος. Ήταν αλληλεγγύη προς την Deutsche Bank, τη Finanzbank, τη Societe Generale, την Bepen Paribas. Δηλαδή, με άλλα λόγια, βάλανε τους ευρωπαίους πολίτες να ξαναδιασώσουν αυτές τις τράπεζες μέσα από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, μεταφέροντας την εικόνα στους Γερμανούς πολίτες και πολιτικούς ότι αυτό ήταν χρήματα για τους Έλληνες. Η κυρία Μέρκελ ξεκίνησε αυτό. Ουσιαστικά δεν είχε το σθένος και το κουράγιο και την εντυμότητα να πει στους βουλευτές της ότι ξέρετε κάτι, πάλι τους τραπεζίτες μας διασώζουμε. Και είπε ότι το κάνουμε αυτό υπέρ των Ελλήνων, τους οποίους όμως μετά θα τους πατήσουμε στο σβέρκο. Ξεκινάει έτσι λοιπόν ένας ρατσισμός απέναντι στους Έλληνες. Ξεκινάει και εδώ μια απαράδεκτη εθνικιστική ταύτιση της Μέρκελ με τους Ναζί, για παράδειγμα. Και έτσι τελειώνει η υπόθεση του ευρωπαϊκού ιδεώδους. Έχουμε μια πλήρη, αν θέλετε, ένα κατακαιρματισμό, μια αποδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φτάνουμε σήμερα να μην υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια περίοδο που πρέπει να καθίσουμε σοβαρά να συζητήσουμε τι Ευρώπη θέλουμε. Αυτό το λέμε τώρα χρόνια. Ναι, χρόνια το λέμε, αλλά τώρα πλέον έχει ξεχυλίσει. Το 25 ξεκινήσαμε στο Βερολίνο. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά όμως εδώ τώρα έχει ξεχυλίσει το πράγμα, έχει ξεχυλίσει το ποτήρι. Έτσι. Δυστυχώς, δεν στέκονται και οι ίδιοι πλέον. Δεν ξέρω αν ο ευρωσκεπτικισμός, η ακροδεξιά, ο ναζισμός. Βλέπετε συνεχώς βρίσκει ακροατήριο. Έτσι. Αυτό συμβαίνει από το 2010. Ναι. Λόγω της συγκάλυψης, της διάσωσης των τραπεζιτών με ταυτόχρονη λιτότητα για τους πολλούς και στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Γιατί... Αλλά σήμερα έχουμε και κάτι χειρότερο, ξέρετε. Ναι, για πείτε μου. Έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία. Ναι. Κανένας δεν μιλάει για ειρηνευτική διαδικασία, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να αρχίσει μια ειρηνευτική διαδικασία. Γιατί θα αρχίσει κάποια στιγμή. Ελπίζω σήμερα, μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Θα αρχίσει όμως μια ειρηνευτική διαδικασία. Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτήν. Στην ειρηνευτική διαδικασία αυτή θα είναι, πρέπει να είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος, πρέπει να είναι ο Πούτιν, πρέπει να είναι ίσως και η Κίνα. Από την Ευρώπη, η οποία ξέρετε, θα κληθεί να πληρώσει για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας,
Λεφτά θα φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμάς ποιος θα μας εκπροσωπήσει? Ούτε ο Μακρόν, ούτε ο Σόλτς έχουν την στήριξη των Πολωνών ή των Σουηδών, ιδίως της Βαλτικής, της Τσεχίας. Ποιος θα μας εκπροσωπήσει, ο Πολωνός ή ο Εστονός? Δεν γίνεται αυτό. Με άλλα λόγια, δεν θα μας εκπροσωπήσει κανένας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να εκπροσωπηθεί στη διεθνή γεωπολιτική σκακέρα για λόγους που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που αποδομήθηκε αυτό το. Ναι, και γιατί δεν υπάρχει το σύμπλεγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2010 μέχρι σήμερα. Και δεν υπάρχει ακόμη και σήμερα ούτε κοινή εξωτερική πολιτική, ούτε θέματα ξεκάθαρα. Διότι όταν μου λέγανε ότι πας κοντά στην Ευρώπη, και τους έλεγα, είστε καλά. Εγώ είμαι ευρωπαϊστής. Εάν λέω όχι στον Ντάιζερμπλουμ και στον Σόιμπλε, είναι επειδή ο Ντάιζερμπλουμ και ο Σόιμπλε κατέστρεφαν την Ευρώπη. Έτσι. Για, ανοίξαμε έτσι την κουβέντα για να δούμε το μεγάλο κάδρο. Έτσι. Πάμε τώρα να δούμε τα δικά μας τα ιδιαίτερα. Πάμε. Να έρθουμε λίγο στη χώρα. Να ξεκινήσουμε το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών, το οποίο το θεωρώ κορυφαίο, έτσι. Είναι για τη δημοκρατία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι το πεδίο πάνω στο οποίο πρέπει να χτίσουμε υγιείς πολιτικές. Δεν μπορεί να μην έχει υγιή βάση. Έτσι. Και το οικοδόμημα να είναι υγιές. Εδώ υπάρχει θέμα σοβαρό. Ποια είναι η άποψή σας? Η άποψη που κατέθεσα επανειλημμένως και στη Βουλή είναι ότι καταρχάς πρέπει να το δούμε ψύχραμα. Γιατί αυτή η κακοφωνία, κάθε μέρα, νέες αποκαλύψεις, αυτά όλα δουλεύουν εναντίον της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει, δεν θα βγει κάτι καλό από αυτό με όλη αυτή την φιλολογία. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε ένα ερώτημα. Τι πραγματικά είναι αυτό που διαφοροποιεί τη σημερινή συγκυρία με τις υποκλοπές? Γιατί και στο παρελθόν. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης παρακολουθούσε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ή το Πασόκ με τον Ντόμπρα παρακολουθούσε τους αντιπάλους του. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Έτσι. Ο Καραμαλής Κωνσταντίνος. Ο ίδιος, η γυναίκα του, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου παρακολουθούνταν. Το γνωρίζουμε αυτό. Υπάρχει και βούλευμα του Αρείου Πάγου γι' αυτό. Όμως εδώ υπάρχει κάτι το μοναδικό. Έχεις ένα πρωθυπουργό που την πρώτη μέρα που γίνεται πρωθυπουργός, μετά τις εκλογές του Ιουλίου του 2019, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποφασίζει να κάνει κάτι που κανένας Έλληνας πρωθυπουργός στην ιστορία του ελληνικού κράτους δεν έχει κάνει. Να πάρει την ΕΕΠ υπό την σκέπη του, υπό την ευθύνη του. Να πει, εγώ είμαι υπεύθυνος γι' αυτό. Την παίρνω στο μαξί μου. Το κάνεις αυτό, κύριε Μητσοτάκη. Σε πιάνουν μετά στα πράσα με το ακουστικό στο χέρι και στο αυτί να κρυφακούς πολιτικό αντίπαλο. Πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Όχι κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά κόμματος. Με το οποίο υποτίθεται ότι θα έκανες και συγκυβέρνηση, έτσι λέγανε, και είχες ένομο συμφέρον να μην είναι αυτός, αλλά να είναι ο Λοβέρδος. Τώρα μεταξύ μας μιλάμε. Και τον κρυφακούς αυτόν. Και σε πιάνουνε. Και βγαίνεις και για πρώτη φορά, πρωθυπουργός, παραδέχεται ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που ήταν υπό τη δική του ευθύνη, παρακολουθούσε πολιτικό αντίπαλο. Δεν είναι ότι βγήκε μια εφημερίδα και είπε. Ο ίδιος το παραδέχτηκε και ζήτησε και συγγνώμη. Ένα μισό συγγνώμη. Έτσι. Εκεί παρετήσε. Δεν παρετήσε. Γίνεται εξεταστική επιτροπή στη Βουλή. Και τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης? Αντί να παραιτηθεί. Καταλύει τον κανονισμό. Αυτό ουσιαστικά κάνει. Εξευτελίζει το κοινοβούλιο. Ναι, βέβαια. Βάζει τους δικούς του αχυρανθρώπους, τόσο κυρίτα του, τον Δημητριάδη κτλ., να πάνε στην επιτροπή και να πούνε δεν μιλάμε. Κάτι το οποίο, επειδή είναι και αμερικανόφιλος ο κύριος Μητσοτάκης, θα το πω αυτό. Αν γινόταν αυτό στη Γερουσία, στην Ουάσιγκτον, δηλαδή υπήρχε μια επιτροπή εξεταστική της Γερουσίας και ο πρόεδρος Biden έδινε εντολή στους δικούς του ανθρώπους να πάνε εκεί και να πούνε δεν μιλάμε, θα έφευγαν αλυσοδεμένοι από τη Γερουσία. Εδώ τίποτα από όλα αυτά. Εδώ είναι η πολιτική ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει και πολιτικές διαστάσεις στο θέμα πέραν των θεσμικών διαστάσεων, γιατί ουσιαστικά καίγεται μάλλον η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, γι' αυτό είπα. Είναι όμως και το προϊόν των υποκλοπών που είναι και εκβιασμός. Άρα αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό και για τη δημόσια ζωή και τι σημαίνει για την οικονομία. Ο εκβιασμός έχει πιο πολύ να κάνει με το business. Με τα business ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς και για τα εθνικά θέματα. Επιτρέψτε να πω ότι από το 2016 και μετά έχουμε μια νέα κατάσταση με το τρίτο μνημόνιο. Κυρίως το τέταρτο του 2018, εμείς το λέμε τέταρτο, το μεταμνημόνιο του κύριου Τσίπρα. Γίνεται κάτι καινούριο για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ίσως και παγκοσμίως. Δημιουργούνται δύο αγορές. Η αγορά των κόκκινων δανείων με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με τον Ηρακλή. Έτσι. Και ταυτόχρονα το χρηματιστήριο ενέργειας. Είναι δύο ψευτοαγορές. Είναι κύματα της φαντασίας του κράτους και της Τρόικας αυτές οι αγορές. Έτσι. Αλλά λειτουργούν.
και μοιράζουν πολύ χρήμα. Πάρα πολύ χρήμα. Δηλαδή, ποιος θα πάρει πιο αρπακτικό ταμείο από τον Delaware. Θα πάρει το πακέτο των κόκκινων δανείων της Πειραιός. Φτιάχνει περιουσίες αυτό. Οι οποίες βγαίνουν στα Cayman Islands μετά. Και είναι το αρπακτικό ταμείο από τον Delaware, στο οποίο υπάρχουν μετοχές της Μισοτάκης ΑΕ, διαφόρων από εδώ. Όταν λοιπόν σφετερίζονται τόσα χρήματα, δημιουργούν τόσες προσόδους μέσα από την πτώχευση του ελληνικού λαού, μέσα από τη φτώχεια του ελληνικού λαού, και είναι στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, κάποιου άσχετου ανθρώπου που είναι σύμβουλος, μυστικός σύμβουλος του Υφυπουργού. Δηλαδή μιλάμε για μια τέτοια τάξη. Κολαούζουν. Και αυτοί οι κολαούζοι παίρνουν αποφάσεις που χτίζουν περιουσίες. Λογικό δεν είναι ο ένας καρχαρίας να κρυφακούει τον άλλο καρχαρία. Άρα αυτό ενδυναμώνει. Για να αποκτά ένα μικρό προβάδισμα σε αυτόν τον ανταγωνισμό των καρχαριών. Άρα αυτό ενδυναμώνει την άποψή σα ότι έχουμε την Μητσοτάκη ΑΕ. Απολύτως. Αλλά η Μητσοτάκη ΑΕ, θα μου επιτρέψετε να πω, χτίστηκε πάνω σε μία βάση, σε ένα θεμέλιο. Το θεμέλιο αυτό είναι η δημιουργία των ηλεκτρικών πληστηριασμών από τη μία μεριά, του χρηματιστήριου ενέργειας, ιδιωτικοποίησης, και εδώ φέρει ευθύνη και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ποιος έφτιαξε το χρηματιστήριο ενέργεια? Ο φίλος μου και τέλος σύντροφός μου, ο κ. Σταθάκης, που εισέβαινε και έλεγε ότι θα μεγαλουργήσουν με το χρηματιστήριο ενέργειας. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Γιώργος μπορεί να το πίστευε εκείνη τη στιγμή. Αλλά τώρα έρχονται τα τροκτικά και πάνω σε αυτό χτίζουν αυτά που χτίζουν. Σήμερα συζητιέται και εσύ, ξεκίνησε η συζήτηση για τον προϋπολογισμό και είναι αυτά που έχουμε μπροστά μας. Ναι. Για πείτε μου τώρα, εδώ ακούμε για ρυθμό ανάπτυξης. Εγώ λέω με τα οικονομικά που ξέρω, εσείς βεβαίως είστε καθηγητής, δεν έχουμε ανάπτυξη. Μεγέθηση έχουμε. Ούτε καν μεγέθηση. Όταν λέμε μεγέθηση, με την έννοια δηλαδή το όποιο και αν παράγεται πάει στους πλουσίους, οι μεσαίοι γίνονται φτωχότεροι και οι φτωχοί εξαϊλώνονται. Αυτό έβλεπα εγώ. Αυτό είναι στάνταρ. Αυτό βλέπω εγώ δηλαδή. Ακόμα και όταν είχαμε ύφεση. Έτσι, είχαμε ύφεση. Με δεν είχαμε στην πανδημία ύφεση. Οι πλούσιοι γίνανε πολύ πλουσιότεροι και μέσα σε περιόδους συρρήκνωσης. Όλα τα μνημονιακά χρόνια, μέσα στην πανδημία, ο κ. Μητυλενέος, ο κ. Λάτσος, ο κ. Περιστέρης. Ναι, ναι, αλλά θέλω να πω το εξής. Δεν έχουμε μεγέθηση. Τι έχει, έχουμε πληθωρισμό. Διότι σου λέει ότι το ΑΕΠ σε ευρώ, σε ονομαστικές τιμές, ανέβηκε λέει 12%. Αλλά ο πληθωρισμός λέει ήταν 10%. Άρα έχουμε 2% μεγέθηση. Δεν είναι έτσι. Ποιανού πληθωρισμός είναι 10%? Του ανθρώπου που ζει με τον ελάχιστο μισθό, ο πληθωρισμός του είναι 25%. Ναι, ναι. Αυτό εννοώ. Ότι... Άρα αυτό, γι' αυτό δεν υπάρχει μεγέθηση, υπάρχει συρρήκνωση. Ναι. Αν δούμε τον πραγματικό πληθωρισμό στην Ελλάδα, ο πραγματικός πληθωρισμός αυτή τη στιγμή για το 2022 δεν είναι ο επίσημος της Ελστάτ, είναι τουλάχιστον 16, 17, 18%. Άρα έχουμε συρρήκνωση του ΑΕΠ σε πραγματικές, όσον αφορά την αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Τον προϋπολογισμό που συζητιέται τώρα στη Βουλή, πώς τον βλέπετε εσείς? Δεν τον βλέπουμε, δεν τον διαβάζουμε καν. Κάνα. Δεν χρειάζεται τώρα. Κοιτάξτε, είναι προεκλογικός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι σαν ένα μανιφέστο προεκλογικό. Θα σας φτιάξουμε και ποτάμια, θα σας φτιάξουμε και γέφυρες, θα έχουμε και μεγέθυνση, όλα θα πάνε τέλεια. Δεν αξίζει να ασχοληθείς ιδιαίτερα, δεδομένου ότι δεν θα κληθούν οι ίδιοι να τον εφαρμόσουν. Για σκεφτείτε το. Τι προβλέπετε δηλαδή με αυτό που λέτε, ότι θα έχουμε εξελίξεις και αλλαγή κυβέρνησης από τις εκλογές? Όπως είπατε, θα έχουμε αλλαγή κυβέρνησης. Ναι. Τώρα μπορεί να είναι και η Νέα Δημοκρατία μέσα στην κυβέρνηση. Εγώ δεν βλέπω τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραμένει στο Μαξίμου. Ελπίζουμε δηλαδή να μην παραμένει στο Μαξίμου, αλλά νομίζω ότι και με την υπόθεση των υποκλοπών εις βάρος του κ. Ανδρουλάκη είναι πολύ δύσκολο το ΠΑΣΟΚ να στηρίξει κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον Μητσοτάκη ή πρωθυπουργό. Το θέμα δεν είναι όμως αυτό, δεν είναι θέμα προσώπων. Είναι τι θα γίνει για τον κόσμο. Και αυτό που εμάς το ΜέΡΑ25 μας τρομοκρατεί είναι ότι νιώθουμε και έχουμε και ανάλυση γι' αυτό, έχουμε και στοιχεία γι' αυτό, έχουμε και νούμερα γι' αυτό. Ότι είμαστε κάπου στο 2008 ξανά. Θυμάστε, αρχές του 2008. Τα λέγαμε τότε εδώ. Έτσι. Τα λέγαμε και μαζί. Και θυμάστε τι λέγαμε. Ότι ερχόταν ένα τσουνάμι. Ένα οστικό κύμα πτώχευσης. Που δεν θέλανε να το δουν. Από τη Wall Street. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Εδώ πάντα τα πράγματα για να φτάσουν θέλουν 18-20 μήνες. Αλλά έρχονται. Και όταν έρχονται είναι χειρότερα. Έτσι. Είναι χειρότερα από ό,τι είναι στο εξωτερικό. Και τι έλεγε ο κ. Αλογοσκούφης τότε? Θωρακισμένη οικονομία. Μη σας νοιάζει, εμείς δεν έχουμε το πρόβλημα που έχουν οι Αμερικανοί,
οι Βρετανοί. Θυμάμαι είναι ανόητοι. Θυμάμαι πως αυξάναμε και το ΑΕΠ τότε. Και τι υπολογίζαμε έτσι μέσα. Θυμάστε τι βάζαμε. Μην τα πούμε τώρα. Μην το πούμε δημόσια. Για τους οίκους Αμερικής. Ακριβώς. Αλλά θέλω να πω όμως ότι πάλι έχουμε το μύθευμα της θωρακισμένης οικονομίας, αλλά υπάρχει και το μύθευμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι μας έβγαλαν από το μνημόνιο, όταν ξέρουμε ότι είμαστε πιο βαθιά στο χρέος από ποτέ. Έχουμε 400 δισεκατομμύρια χρέος στην Τρόικα ουσιαστικά και έχουμε και άλλα 370 δισεκατομμύρια χρέος του ιδιωτικού τομέα. Πάμε δηλαδή στα 800 δισεκατομμύρια περίπου χρέος για μια χώρα που άντε να έχει ένα εισόδημα 200. Η επόμενη κυβέρνηση ένα στόχο θα έχει. Με εντολές της Φραγκφούρτης, Κεντρικής Τράπεζας, των Βρυξελών, των Τραπεζιτών, λιτότητα. Μια νέα σκληρή λιτότητα. Και τώρα τι προσπαθούν να κάνουν. Να δουν ποια είναι η μετεκλογική αριθμητική που θα τους επιτρέψει, είτε υπό μια ταμπέλα φιλελεύθερη, είτε προοδευτική. Κάπως θα βρουν ένα πρόσημο έτσι, για το πώς θα την παρουσιάσουν, πώς θα το πακετάρουν το ζήτημα. Αυτό το πέμπτο μνημόνιο, δεν θα το πούνε πέμπτο μνημόνιο, αλλά αυτό θα είναι. Για να μην υπάρξει αυτό. Και γι' αυτό παλεύουμε εμείς στο Μέρα 25. Ακριβώς. Και αυτό θέλω να εστιάσουμε τώρα την κουβέντα. Για να μην υπάρξει αυτό. Ή όσο υπάρξει, να είναι τουλάχιστον πιο λειτουργικό, πιο βιώσιμο και προς όφελος του ελληνικού λαού. Τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και στην πρότασή σας αυτή, αν κάνετε ένα ευρύτερο κάλεσμα, ήδη υπάρχει ένα κάλεσμα για να βρεθούν οι προοδευτικές δυνάμεις, μέσα σε αυτές είστε και εσείς από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τι προτείνετε. Εμείς έχουμε ήδη κάνει το κάλεσμά μας. Και το έχουμε κάνει είναι γνωστό. Με τον πιο επίσημο και λεπτομερή τρόπο. Και μάλιστα και με τριόφωνο τρόπο. Εμείς είμαστε ένα μικρό κόμμα. Δεν είμαστε μικρομεγάλοι. Δεν λέμε ελάτε να μας μιλήσετε. Ερχόμαστε και εμείς να σας μιλήσουμε. Θα έρθουμε στα γραφεία σας. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε θέμα εγωισμού. Αλλά τι λέμε. Λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Και θα μου επιτρέψετε έτσι πολύ σπάνια το κάνω αυτό, να πω κάτι υπέρ του Πρωθυπουργού. Όχι υπέρ, να του δώσω εύσημα για ένα πράγμα που είπε, το οποίο είναι σωστό. Το είπε στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Είχε πει στη συνέντευξη τύπου, αν θυμάστε, είμαι σίγουρος ότι θυμάστε, αν ψηφίσετε εμένα, ελληνικέ λαέ, ξέρετε τι έχετε να πάρετε. Με γνωρίζετε. Γνωρίζετε το πρόγραμμά μου. Τα ίδια θα κάνω. Αν ψηφίσετε του άλλου που μιλάνε για προοδευτική διακυβέρνηση και το είπε τέρατο γέννηση, τι θα κάνουν αυτοί, σα έχουν πει. Εδώ μας έριξε το γάντι. Σε εμάς που είμαστε στον προοδευτικό χώρο. Δεν έχει σημασία ποιος είναι στον προοδευτικό χώρο. Όποιος λέει ότι είναι στον προοδευτικό χώρο. Στην αντιπολίτευση. Μας έριξε το γάντι. Πρέπει να το σηκώσουμε το γάντι. Πρέπει να απαντήσουμε προεκλογικά. Να ξέρετε εσείς, οι τηλεθεατές, οι ψηφοφόροι, οι πολίτες, αν ψηφίσετε εμάς και τα βρούμε και φτιάξουμε για τις κυβέρνηση προοδευτική, α την πούμε όπως θέλουμε, έτσι. Τι θα κάνουμε. Ο ΦΠΑ που θα πάει. Με το χρηματιστήριο ενέργειας θα κάνουμε. Ας πούμε κριτική στην κυβέρνηση όλοι μαζί. Ναι, τι θα κάνουμε. Με τα κόκκινα δάνεια, τι θα κάνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα και στη Θεσσαλονίκη, τα 6 σημεία, αυτό που τρέχει και παντού. Και εμείς έχουμε καταθέσει. Και εσείς έχετε μεγάλες διαφορές. Εκεί πάνω δεν μπορείτε να καθίσετε να συζητήσετε. Μα αυτή είναι η πρότασή μας. Και να πείτε εδώ μπορούμε. Αυτά είναι σύγκληση. Η πρότασή μας είναι η εξής. Και το κοινάλ επίσης. Κοιτάξτε, ο διάλογος. Ή είναι ένας τακτικισμός να δούμε τι θα δείξει η κάλπη και ανάλογα με. Αυτό εμείς το απορρίπτουμε. Εμείς τι λέμε. Λέμε. Σαν αυτό το ωραίο άσπρο τραπέζι που έχετε εδώ. Στο φιλόξενο κανάλι σας. Αν είναι να συζητήσετε, σας το παραχωρούμε. Λοιπόν, να βρεθούμε. Εμείς δεν βάζουμε κανέναν όρο. Αλλά κανέναν όρο. Ούτε κόκκινες γραμμές, ούτε τίποτα. Ελάτε να βρεθούμε. Δεν θα συμφωνήσουμε αναγκαστικά. Έτσι. Αλλά να βρεθούμε. Καταθέστε εσείς το πρόγραμμα, να το καταθέσουμε κι εμείς και να μπούμε λίγο στην ουσία της συζήτησης. Με άνεση χρόνου. Ναι. Έτσι. Και, παράδειγμα. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Το λέμε εμείς, το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέει και το ΚΚΕ. Ωραία, πώς θα γίνει. Γιατί για μένα, και στον οικονομολόγο, πρέπει να σας πω ότι όσο υπάρχει μια αγορά που είναι θεσμοθετημένη του Ηρακλή, όπου κόκκινα δάνεια που εμπεριέχουν πρώτη κατοικία πολλούνται και μεταπολλούνται και γίνονται εμπόρευμα τα κόκκινα δάνεια, και μετά γίνονται μάλιστα και δομημένα παράγωγα, για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες σύνθετων προβλημάτων. Όσο γίνεται αυτό, δεν μπορεί να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Δεν γίνεται. Ο νόμος Κατσέλη δεν μπορεί να ξαναγίνει όσο έχει στον Ηρακλή. Εμείς προτείνουμε την κατάργηση του Ηρακλή και τη δημιουργία, το λέμε Οδυσσέας, μιας δημόσιας εταιρείας διαχείρισης του κόκκινου δανείου που θα λειτουργεί με τον ΑΒΓΑΜΑ τρόπο. Μπορεί να έχουμε άδικο. Κύριε μπορεί κύριε, ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει καλύτερη άποψη για το πω. Ελάτε μας να το συστήσουμε. Προεκλογικά. Ναι. Γιατί με το εκλογικά δεν προλαβαίνουμε. Επειδή θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα από τα κορυφαία διακυβεύματα των εκλογών,
οι οφειλές, τα κόκκινα δάνεια, γιατί είναι η θηλιά πλέον πολύ, έχει σφίξει. Είναι τα νούμερα τραγικά, έτσι, πάνω από 4 εκατομμύρια είναι τα κόκκινα δάνεια, πάνω από 1 εκατομμύριο και οι κατεσχεμένοι λογαριασμοί. Δεν υπάρχει κόσμος δηλαδή. Και γεννιούνται δεν υπάρχει κόσμος νέα. Να προχωρήσει η χώρα, έτσι. Γεννιούνται καθημερινά, ναι. Και διωγγώνονται και με τα επιτόκια. Κάθε μέρα. Λοιπόν. Όχι μόνο με τα επιτόκια. Όλοι δεν μπορούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Ερώτηση. Θα πληρώνει το πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα. Και λέω, πάει ένα φαν και παίρνει ένα δάνειο των 100 ευρώ με 2,5 και 3 ευρώ. Ναι. Περίπτωση Πάτση. Όχι μόνο περίπτωση. Και... Ο Πάτση είναι. Εκείνο είναι το εξεργαστήριο θύμα. Και ίντρουμ. Άλλε εταιρείε. Εγώ έχω κάνει καταγγελία ξεκάθαρη. Ναι. Χρόνια τώρα. Οι Μητσοτάκης ΑΕ κρύβονται πίσω από αρπακτικά ταμεία. Ωραία. Ο Πάτση είναι ο τελευταίο στο ακούστε τώρα. Αμάξι. Τα 100 ευρώ τα παίρνουν 2,5 ευρώ και 3. Σωστό. Ναι. Και πάνε μετά στον πολίτη. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα και πάνε πέρα. Μετά στον οφηλέτη και του λένε όχι 100, 150 ναι. κτλ. Δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί να δίδεται η δυνατότητα. Όχι στους παταξίδες, όχι στους μπαταξίδες. Δεν είναι η λύση αυτή. Δεν είναι η λύση. Δηλαδή, η λύση είναι αυτό που προτείνουμε εμείς στο μέλλον. Ποιο, προτείνουμε από το 2018 το προτείνουμε. Ναι, για πείτε μας. Βγάζεις τα ταμεία απ' έξω. Γιατί τα ταμεία, έτσι, αυτή τη στιγμή μην ξεχνάμε ότι έχουν. Εγγύηση του ελληνικού δημοσίου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, το ξέρετε. Το ελληνικό δημόσιο, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, έχουν δεσμευτεί ότι στα αρπακτικά αυτά ταμεία θα δώσουν 23 δισεκατομμύρια αν δεν βγάλουν τα κέρδη που τους έχει υποσχεθεί η Μητσοτάκης ΑΕ. Ξέρετε τι σημαίνει 23 δισεκατομμύρια. Όλα μας τα έξοδα ως κράτος για την υγεία είναι 5. Για την παιδεία 5,5. Θα δώσουν δηλαδή 23 δισεκατομμύρια που δεν έχει το ελληνικό δημόσιο. Ναι. Σε αυτά τα αρπακτικά πρέπει να καταργηθεί η αγορά του Ηρακλή. Ναι, Υπουργέ, δεν είναι απλά εγώ χρωστάω 100 ευρώ, ωραία. Το φαν το παίρνει με 3 ευρώ. Γιατί δεν διαπραγματεύεται πάρει... η τράπεζα μαζί μου λοιπόν, να μου κάνει μια τιμή λοιπόν, λογική. Αυτό έχει λήξει, αυτό τελείωσε. Αυτό μπορούσε να την κάνουμε τη συζήτηση το 2015. Τώρα όμως που βρισκόμαστε ναι. εδώ που είμαστε, η μόνη λύση είναι αυτό που λέμε. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι η δημιουργία μιας δημόσιας εταιρείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, η οποία θα κάνει το εξής. Τι θα κάνει στον πολίτη που μας ακούει τώρα που τον ενδιαφέρει, που χρωστάει 100 ευρώ. Ακριβώς. Τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια. Τόσο τα παλιά όσο και τα καινούργια, περνάνε στα λογιστικά βιβλία της νέας αυτής της δημόσιας εταιρείας, ναι. που τους βγάλαμε και ένα όνομα mm-hmm. Οδυσσέας, σε διαστολή με τον Ηρακλή, έτσι mm-hmm. περνάνε στον Οδυσσέα. Ο πολίτης ο οποίος έχει ένα κόκκινο δάνειο που μπορεί να έχει αποπληρώσει ένα 10%, ένα 20%, ένα 30%. Αυτό το δάνειο παγώνει εκείνη τη στιγμή, δεν γίνεται πληστηριασμός, δεν βγαίνει από το σπίτι του, δεν σταματάει να λειτουργεί το μικρομαγαζό του, έτσι. Καταβάλει στην εταιρεία αυτή. Ένα τέλος παγίωσης του δανείου, κάτι σαν νίκη, το οποίο δεν θα ξεπερνάει ποτέ το 1/3 των διαθέσιμων εισοδημάτων του, στο διοικητικές. Στο διοικητικές, χωρίς ημερομηνία λήξης. Εάν κάποια στιγμή, σε ένα χρόνο, σε 10 χρόνια, σε 100 χρόνια, το ακίνητο αυτό ανέβει και περάσει η αξία του, την ονομαστική αξία του δανείου, τότε μπορεί να γίνει μια διαθέτηση. Μπορεί να θέλει να το πουλήσει. Να πάρει πίσω το ποσοστό που έχει ήδη αποπληρώσει. Να μην το χάσει ο άνθρωπος αυτό. Μόνο όταν θέλει ο ίδιος ή η ίδια. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες τι παίρνουν. Παίρνουν δομημένους τίτλους από όλα τα ενέχειρα που έχει μαζέψει η δημόσια εταιρεία Οδυσσέας. Είναι μία τεχνοκρατικά άρτια λύση που την έχουμε προτείνει ως μέρα 25, από το 2018. Είναι ο μόνος τρόπος να υπάρξει ναι. ένας τερματισμός σε αυτή τη σκοτωδίνη που ζει η ελληνική κοινωνία με το ιδιωτικό χρέος. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντα να μιλάει κάποιος μαζί σας. Δεν φτάνει ποτέ ο χρόνος. Και επειδή πάμε σε ολοκλήρωση, αλλά για με να πιέζω. Πω, επιτρέψτε μου ένα να πράγμα. Να δούμε κάποια θέματα λίγο επιτροχάδι. Η πρότασή μας δεν θα έπρεπε να είναι στο τραπέζι της συζήτησης με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΚΚΕ, με την Ανταρσία, με όλους τους ανθρώπους της ευρύτερης προοδευτικής. Με το ΠΑΣΟΚ, αν θέλουν. Να το συζητήσουμε και να μου πούνε που έχουμε άδικο. Γιατί αν δεν κάνουμε μια τέτοια συζήτηση, τελικά θα αποδειχθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δίκιο. Θα έρθει η μέρα των εκλογών και ο κόσμος που θα ψηφίσει τα δικά μας κόμματα δεν θα ξέρει τι ψηφίζει όσο αφορά μια πιθανή προοδευτική διακυβέρνηση. Ναι, ναι. Και απαιτώ από την ηγεσία, ιδίως του ΣΥΡΙΖΑ, να πει γιατί δεν έρχεται να μιλήσουμε. Ναι. Επειδή πάμε προς ολοκλήρωση, μας παρακολουθούν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Περιοδεύεται παντού. Τώρα περιοδεύεται στη Δυτική Μακεδονία. Δυτική Μακεδονία, πώς θα την κρίνατε, πώς τη βλέπετε, πώς θα τη χαρακτηρίζετε? Η Δυτική Μακεδονία είναι μαζί με την Ήπειρο και κομμάτια της Θράκης ευαίσθητες περιοχές, περιοχές όπου η φτώχεια μεγεθύνεται, περιοχές με μεγάλες δυνατότητες,
οι οποίες όμως είναι όλο και πιο παρατημένες. Για να πω κάτι πολύ γρήγορο, για μας το στοίχημα για την Ελλάδα συνολικά είναι κατά πόσον δεν θα χάσουμε το τρένο της πράσινης βιομηχανικής επανάστασης που έρχεται. Και θα μίλησα για το συγκεκριμένο. Εδώ στην περιοχή της Κοζάνης που βρισκόμαστε, Πτολεμαΐδας, αλλά και ευρύτερα, υπήρχε η ΔΕΗ. Υπάρχει όλο αυτό το δίκτυο των καλωδίων που μας συνδέουν με την υπόλοιπη Ευρώπη, όχι μόνο με την επόμενη Ελλάδα. Το οποίο έχει κορεστεί τώρα, πρέπει να ξέρετε. Ναι. Δεν μπορεί να κουμπώσει τίποτα πάνω, ούτε φωτοβολταϊκά, ούτε τίποτα. Είναι σε τραγική κατάσταση τα πράγματα. Το γνωρίζω. Έχουν γίνει επενδύσεις και δεν κουμπώνουν. Ακριβώς. Μικρές επενδύσεις. Τα φαρονικά κουμπώνουν, έτσι. Όμως. Ακριβώς γι' αυτό. Θα ήταν ο ιδανικός τόπος για να αναπτυχθεί η επόμενη σημαντική βιομηχανία, που είναι η βιομηχανία του πράσινου υδρογόνου. Γιατί το ντίζελ του μέλλοντος θα είναι το πράσινο υδρογόνο. Ναι. Το οποίο θα παράγεται μέσα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και προς ενημέρωσή σας, να ξέρετε ότι στην 2,5 χρόνια μιλάμε για να μετατραπεί η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας μαζί με τη Θράκη, την Αλεξανδρούπολη, στον τόπο στον οποίο επικεντρώνονται όλες οι επενδύσεις. Εμείς θα δίναμε όλα τα χρήματα που κάνουμε ανάκαμψη. Για να μην χαθεί αυτό το στίγμα της πράσινης βιομηχανίας και για την Πάτρα, για την Πάτρα, τη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, εκεί οι συσσωρευτές, η τεχνολογία μεγάλων και σύγχρονων μπαταριών. Αυτό είναι το μέλλον. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα χάσουμε και αυτό το τρένο βιομηχανικής επανάστασης. Η μεγάλη μπίζνα με το υδρογόνο, ξέρετε που γίνεται τώρα, έτσι, Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία. Θα το χάσουμε με άλλα λόγια. Η Ελλάδα εκτός. Εμείς το ΜΕΡΑ25 μιλάμε από το 2018. Δεν στηρίχθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, ενώ εδώ σε επίπεδο περιφέρειας υπήρξαν πρωτοβουλίες. Δεν στηρίζεται το 2016, να ξέρετε ότι η περιφέρεια, η προηγούμενη περιφερειακή αρχή υπέγραψε το μνημόνιο αυτό συνεργασίας ένταξης για το υδρογόνο και η σημερινή περιφερειακή αρχή το τρέχει. Αλλά η κυβέρνηση δεν το στήριξε. Εδώ χρειάζονται τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια. Κεντρική Μακεδονία, πώς την βλέπετε? Η Κεντρική Μακεδονία είναι σε καλύτερη κατάσταση από τη Δυτική Μακεδονία. Αλλά και πάλι, Αθηναίος είμαι. Αλλά η Αθήνα έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό στην Μακεδονία συνολικά. Μέσα από μια διαδικασία εκμετάλλευσης πολιτικής της Μακεδονίας, Δυτικής, Ανατολικής, Κεντρικής. Και ουσιαστικά έχουμε μεταφέρει ένα πολιτικό παιχνίδι το οποίο θυμίζει μαφιόζικες καταστάσεις στη Μακεδονία με πλήρη απαξίωση των δομών που έχει απόλυτη ανάγκη όχι η Μακεδονία, η Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή, μόνο και μόνο ότι δεν έχουμε ένα σοβαρό τρένο να πηγαίνει από την Αθήνα στους Ευζώνους. Ακόμα δεν έχουμε ένα σοβαρό τρένο. Το πουλήσαμε σε μια πτωχευμένη ιταλική εταιρεία. Αυτό φτιάχνουμε μετρό στη Θεσσαλονίκη που δεν πάει στο αεροδρόμιο. Επειδή έχετε βιώματα, μακράν εμπειρία, το ζήσετε το ίδιος ως επιστήμονας να μεγαλουργείτε και στο εξωτερικό. Τι θα λέγατε στα νέα παιδιά, να επιμείνουν στη χώρα και κάτω από ποιες συνθήκες και με ποια προσπάθεια ή να φύγουν και αυτά στο εξωτερικό. Ή αυτά που είναι στο εξωτερικό, πώς μπορούν να γυρίσουν στη χώρα και τι πρέπει να κάνει η χώρα. Εσείς τι προτείνετε να κάνει η χώρα για αυτά τα παιδιά, για να γυρίσουν? Χρειάζεται ρήξη. Ρήξη με το χρέος, ρήξη με τη γραφειοκρατία, ρήξη με τη φορολογία, 24% ΦΠΑ είναι δυνατόν, πώς μπορεί ο άλλος να φτιάξει μια επιχείρηση. Χρειάζεται και ρήξη και με τον εαυτό μας. Ο καθένας και η καθεμία μας. Αλλά, ξέρετε, επειδή ήμουν πανεπιστημιακός χρόνια, δεν μπορώ εγώ να πω σε ένα παιδί τι να κάνει. Όταν έρχεται και μου λέει, έχω κάνει δακτορικό, έχω κάνει το ένα και δεν βρίσκω δουλειά. Ή πρέπει να ζήσω με 800 ευρώ και χωρίς όνειρα. Και βρήκα μια δουλειά στο εξωτερικό. Τι να του πω να μην πάει? Δεν μπορώ, δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω. Εμείς έχουμε την υποχρέωση, εμείς που είμαστε εδώ, οι πιο μεγάλοι, να κάνουμε τη ρήξη με όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά μετέτρεψαν τη χώρα σε μια φυλακή χρέους, σε μια, εμείς το λέμε, χρέου δουλοπαρηγία. Γι' αυτό υπάρχει το ΜΕΡΑ25. Ξέρετε, εμείς που το φτιάξαμε δεν είχαμε όρεξη να φτιάξουμε ακόμα. Πού πρέπει να επενδύσει η χώρα, στην ψηλή τεχνολογία, πού πρέπει να επενδύσει, ποιο είναι το μέλλον της χώρας? Συσσωρευτές. Οι μπαταρίες είναι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης του μέλλοντος, υδρογόνο. Στην ενέργεια δηλαδή, λέτε. Και τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Κι εγώ. Που είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε. Μεγάλη μου χαρά. Βρεθήκαμε και από κοντά μετά από καιρό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.